στον κύριο Τάκη Ζαμάνη, που είναι διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην πεταχρηματιστηριακή, γιατί ο κόσμος όλος, εκτός από εμείς έχουμε το δικό μας μεγάλο βάσανο, το δικό μας μεγάλο καημό, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος κινείται στην αγωνία του τι σημαίνει η πρώτη μετά το 2008 χρεοκοπία ή εν πάση περιπτώσει πρόβλημα στη λειτουργία μιας, όχι της πιο σημαντικής, αλλά όχι και εντελώς ασήμαντης τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συμπαρέσει ήδη άλλη μια. Καλημέρα κύριε Ζαμάνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι η πρώτη αγωνία όλων είναι αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του προβλήματος. Να έχουμε δηλαδή μια αλυσιδωτή τραπεζική κρίση. Ακριβώς αυτό που λέτε. Και αυτή είναι και η ερώτηση που έχουμε και εμείς όλο αυτό το Σαββατοκύριακο από πελάτες μας και γενικώς διαβάζοντας και τον ξένο τύπο. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Αλλά προς το παρόν, με την κίνηση αυτή που έκαναν σήμερα οι εποπτικές αρχές της Αμερικής, σταμάτησαν όλη αυτή την ανησυχία. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας καταθέτης από τα 165 περίπου δις που υπήρχαν εκεί. Mm-hmm. Παρόλο που υπήρχε το αντίστοιχο τέκε το δικό μας που είναι στις 100.000 ευρώ, ενώ εκεί είναι 250.000, και αυτοί οι άνθρωποι, οι καταθέτες που είχαν ένα τέτοιο νούμερο και κάτω, mm-hmm. ήταν 106.000 περίπου. Αλλά οι 37.000 που είχαν το πολύ πιο μεγάλο μέρος των καταθέσεων αυτών, αυτοί ανησύχησαν πολύ και μάλιστα είχαν πολύ μεγάλα ποσά. Ήταν περίπου γύρω στα 150-155 δις. Πολύ μεγάλα ποσά. Μάλιστα. Αυτοί όλοι λοιπόν θα τα σώσουν. Μάλιστα. Το μέτρο είναι αυτό, ότι υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων, όχι σε χαμηλό ύψος, αλλά στο σύνολό τους. Στο σύνολό τους, ακριβώς. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε και την Αγγλία, που βγήκε η Βρετανική κυβέρνηση και η Εποπτική Αρχή αντίστοιχα στην Αγγλία, που πήραν το κατάστημα της SBB, το οποίο είναι στην Αγγλία, το πήραν με ένα ποσό μιας λίρας, απλώς και μόνο για να εγγυηθούν τις καταθέσεις εκεί και να μην υπάρξει αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή, αν σήμερα το πρωί άνοιγε ο κόσμος στα μάτια του και πήγαινε αμέσως να ρωτήσει τι γίνεται με την τράπεζα ή να κάνουν ηλεκτρονικές μεταφορές, που πια είναι πολύ μεγάλο το φαινόμενο των ηλεκτρονικών μεταφορών, και έλεγε στο site που έμπαινε μέσα, λυπούμαστε πολύ, έχουμε τεχνικό πρόβλημα ή κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν στις τράπεζες. Οπότε αυτό απεφεύγει και γι' αυτό θεωρώ ότι η πρώτη ψυχρολουσία έχει ηρεμήσει. Υπάρχουν βέβαια στη μνήμη μας, ακριβώς πριν 15 χρόνια που έγινε κάτι αντίστοιχο, βέβαια και ήταν τελείως διαφορετικό, αλλά έγινε αυτή η διαδικασία που ο κόσμος ανησύχησε τι θα γίνει στο τέλος με τις καταθέσεις του, και σήμερα είμαστε στην θέση αυτή την ευχάριστη να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα της μετάδοσης. Mm-hmm. Τώρα, αυτό ισοδυναμεί με αυτό που θα λέγαμε διάσωση, bail-out ας πούμε, ή όχι? Όχι. Οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι της τράπεζας αυτής καταστράφηκαν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί έχασαν τα λεφτά τους. Οι καταθέτες όμως δεν θα υποφέρουν. 100%. Όχι καθόλου. Άμεσα δηλαδή θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Αυτό είναι το σημαντικό και είναι μια περιοχή που εκεί δουλεύουν. Βέβαια, αν δείτε τι ακριβώς είναι αυτή η τράπεζα, είναι από το 1983. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν τράπεζες πολλές εκεί στο Silicon Valley, γιατί υπήρχε μεγάλο boom τεχνολογικό και ιδιαίτερα προς το τέλος. Και εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση με κεφάλαια ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου. Έμπαιναν μέσα, μετά είχαμε τα κρυπτοκάρυνση, τα οποία μεγάλα ποσά και από αυτά είχαν τοποθετηθεί στην τράπεζα αυτή. Και η τράπεζα αυτή, απλώς ο τρόπος διαχείρισης των καταθέσεων που είχε, δηλαδή αν πούμε ότι είχαν περίπου 160 δις καταθέσεις, δεν είχαν ζήτηση για να δώσουν όλα αυτά τα λεφτά, οπότε να κάνει τη δουλειά της, και έπρεπε να τοποθετήσουν κάποια από αυτά τα χρήματα, ένα μεγάλο μέρος, σε διάφορες τοποθετήσεις ομόλογα π.χ., τα οποία ομόλογα με την αύξηση αυτή των επιτοκίων που έγινε, είχαν αντίστροφη κίνηση. Η αύξηση των επιτοκίων των τωρινών ανέβηκε πολύ απότομα, οπότε οι θέσεις των παλιών αυτών ομολόγων που κατήχαν είχαν μικρότερη αξία. Μάλιστα. Αν αναγκαζόντουσαν όπως τώρα που ζήτησαν απότομα χρήματα. Αυτή είναι η εξήγηση. Ακριβώς. Αναγκαστήκαν, ζήτησαν χρήματα απότομα. Ίσως και μέσα από τα διάφορα μέσα κάπου άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και φοβηθήκαν, και ο ένας με τον άλλο είναι πολύ κλειστή κοινωνία εκεί. Άρχισαν να τραβάνε χρήματα. Η τράπεζα για να καλυφθεί δεν μπόρεσε να τα καλύψει. Αναγκάστηκε να πουλήσει μέρος από αυτές τις τοποθετήσεις που είχε κάνει και πραγματοποίησε μια ζημιά περίπου 2 δις. Αυτή τη ζημιά για να την καλύψει έπρεπε να κάνει αύξηση κεφαλαίου. Μόλις ήταν αύξηση κεφαλαίου
γενικά στην αγορά επίσημα κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα και εκεί και έπεσε η ανησυχία. Σωστά. Ακριβώς. Άρα αυτό που περιγράφεται είναι ένα πρόβλημα μιας τράπεζας ειδικά. Δεν είναι όπως στην περίπτωση της Lehman Brothers ένδειξη ενός γενικότερου συστημικού προβλήματος που ήταν τότε με τα δάνεια, τα στεγαστικά χωρίς εγγυήσεις και τα παράγωγα προϊόντα, έτσι. Όχι. Το μόνο που θα γίνει, πιστεύω τώρα, θα γίνει πιο αυξημένο το έλεγχο των εποπτικών αρχών για να προστατεύεται ακόμα και σε αυτή την περίπτωση π.χ. μια τράπεζα που έχει τοποθετήσει, γιατί είναι υποχρεωμένη. Ή τα κρατάει σε μετρητά για κάποιες ανάγκες, αλλά τώρα πια που είναι τα επιτόκια έχουν συνέχεια αναδική πορεία, βάζουν τα χρήματα εκεί και παίρνουν κάποιες αποδόσεις για να μπορεί να κινείται η τράπεζα. Αν λοιπόν ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι τώρα θα γίνουν πιο αυξημένοι έλεγχοι και το risk management τέτοιο για να μπορούν να προστατεύουν περιπτώσεις που για κάποιο λόγο μια τράπεζα ακουστεί κάτι και γίνει αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως είδατε υπήρξε και άλλη μία, η Signature, ναι. Στη Νέα Υόρκη. Μα αυτό θα γινόταν. Από όλες τις μικρές τράπεζες θα φεύγαν οι καταθέσεις για να πάνε στις μεγάλες που θα αισθανόντουσαν ασφαλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμάνη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.